οι αληθινοί πρωταγωνιστές και τα γεγονότα που συγκλώνησαν την ελληνική και διεθνή γνώμη. Γιατί ο σκοπό με κατασκευασμένα υποκρίνονται ιδιωτικά συμφέροντα τεράστια. Έτσι ακριβώς μόλις από τον Τιμπάνη. Είναι 65 χρόνια. Έλλη κατά σύμπληση να με δώσει μια τέλεση τη σου. Ένας άνθρωπος μπορεί να βρέξει εύκολα. Ως οικιακή βοηθός, ως οικιακή βοηθός. Η δράση μιας αδίστακτης συμμορίας δολοφόνων από ευυπόλοιπους και υπεράνω πάσης υποψίας πολίτες που επί 14 χρόνια είχαν δολοφονήσει 8 ανθρώπους για να τους αρπάξουν τις περιουσίες με πλαστές διαθήκες. Η ελληνική κοινωνία σοκάρεται το Πάσχα του 1987 όταν αποκαλύφθηκε η δράση της εταιρείας δολοφόνων. Άνθρωποι υπεράνω υποψίας, άλλοι γνωστοί για το δημόσιο βίο και άλλοι απλοί μεροκαματιάριδες έκαναν επάγγελμά τους στις δολοφονίες ηλικιωμένων ανθρώπων. Τα θύματα είχαν τα εξής κοινά σημεία. Δεν είχαν συγγενείς, ήταν πλούσιοι, αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας και γνώριζαν είτε τον ίδιο τον Παπαδόπουλο ή κάποιο από τα άλλα μέλη της συμμορίας. Τα μέλη της εταιρείας δολοφόνων κέρδιζαν την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια τους δολοφονούσαν, έχοντας προηγουμένως πλαστογραφήσει τη διαθήκη τους, ώστε να παρουσιάζονται οι ίδιοι, ειδικά τους πρόσωπα, ως δικαιούχοι. Πολλές φορές προηγούνταν η θανάτωση των θυμάτων και ακολουθούσε η πλαστογράφηση των διαθήκων τους. Ένας επιφανής δικηγόρος και πρώην δήμαρχος ήταν ο αρχηγός της αδίστακτης πείρας. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος, που το 1983 είχε διατελέσει και δήμαρχος της Νέας Χαλκιδόνας, ήταν ο εμπνευστής και εγκέφαλος της δράσης της συμμορίας. Την εποχή εκείνη, εγώ υπηρετούσα στην Εθνική Τράπεζα στο υποκατάστημα της Νέας Φιλαδελφίας. Ήρθε στην Εθνική Τράπεζα που υπηρετούσα κάποιος συμπολίτης μας και μου έδωσε μία επιταγή του Παπαδόπουλου, ακάλυπτη, σφραγισμένη. Και μου λέει, καλά, είναι δυνατόν ο δήμαρχός σας να έχει ακάλυπτη επιταγή? Την εποχή εκείνη σας υπενθυμίζω, κύριε Κουσκουρή, ότι η έκδοση ακάλυπτης επιταγής ήταν αυτεπαγγέλτως διοκόμενη. Δηλαδή, έκανε η τράπεζα ένα γράμμα στον εισαγγελέα και αυτομάτως υπήρχε ποινική δίωξη και υπήρχε και ποινή, ανεξάρτητα εάν τυχόν είχε πληρώσει όχι την επιταγή. Μπορώ να σας πω ότι αναρωτήθηκα για ποιο λόγο ο Παπαδόπουλος, ενώ έχει μια καλύτερη επιταγή, εξακολουθούσε να παραμένει δήμαρχος. Γιατί εφόσον καταδικαστής για ένα αδίκημα το οποίο είναι ατιμωτικό, μεταξύ αυτών είναι και η καλύτερη επιταγή, πρέπει να υποστεί αργία, τουλάχιστον. Έτσι λοιπόν κάτσα μια φορολογία της επιταγής και το έψαξα. Συγκεκριμένα επικοινώνησα με έναν δημοτικό σύμβουλο του Παπαδόπουλου, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν τότε και πρώτος σε ψήφους από το συνδυασμό του, αλλά ήταν σε μεγάλη ρήξη την εποχή εκείνη. Και του είπα ότι έχω στα χέρια μια φορτυπία, γιατί έκανε φορτυπία της επιταγής αυτής, και καλό είναι να το ψάξεις, διότι πιστεύω ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Όπως λοιπόν μου διηγήθηκε ο κ. Δοκτώβλου, πήγε στο εφετείο. Όταν λοιπόν πήγε εκεί, του είπε κάποιος κλητήρας, μα του λέει, ποιος, ο Παπαδόπουλος έχει πεθάνει? Αυτός έχει πολλές τέτοιες υποθέσεις, αλλά έχει πεθάνει. Πάει λοιπόν στο αρχείο, αναζητά τον σχετικό φάκελο και ανακαλύπτει στο φάκελο της δικογραφίας μέσα, της ακάλυπτης επιταγής, της συγκεκριμένης, ότι υπήρχε ληξιακή πράξη θανάτου του Παπαδόπουλου. Τι έκανε ο Παπαδόπουλος? Ως δήμαρχος είχε αφαιρέσει, είχε κλέψει από τον ληξίαρχο του Δήμου τη σφραγίδα του και τη σφραγίδα του Δήμου. Και είχε πάρει και το έντυπο της ληξιακής πράξης θανάτου. Το είχε συγκρινώσει πολύ με τα γράμματά του, το έχω εδώ πέρα σε αντίγραφο. Και πήγαινε κάποιος στα δικαστήρια όταν είχε δικάσιμο για τις επιταγές της ακάλυπτης και έλεγε ο Παπαδόπουλος έχει πεθάνει. Πάρε τη ληξιακή πράξη θανάτου. Μας ήρθε το 1977-78 στην πόλη μας, ήρθε εδώ στην Νέα Χαλκιδόνα ως ένας πλούσιος δικηγόρος που χρεωνόμαστε ένα γιοθείο. Έτσι εμφανίστηκε στην πόλη. Δεν ήταν τόπιος, δεν γεννήθηκε εδώ. Ήρθε λοιπόν
Και αυτή τη φήμη είχε δημιουργήσει στην πόλη. Ήταν ένας πλούσιος δικηγόρος που κληρονόμησε κάποιο θείο του. Εξόδεψε το 1983 να εκλεγεί δήμαρχος αμύθιτα ποσά από την εποχή. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω ότι προχωρούσε στους δρόμους και έδινε 5.000 ολοκαθαριστές. Δηλαδή, τέτοια πράγματα. Πάρα πολλά χρήματα. Αλλά όλα πήγαιναν στη λογική ότι ο Παπαδόπουλος είχε κληρονομήσει κάποιο πολύ πλούσιο. Πρέπει να σας πω ότι ο Παπαδόπουλος την εποχή που ήταν δήμαρχος, αλλά και λίγο μετά όταν αποκαλύφθηκε ακόμα ότι είχε πεθάνει τον εαυτό του με την πλαστική εξαιρετική πράξη θανάτου, έχει ένα μεγάλη εκτίμηση στην περιοχή. Ήταν λαοφιλής, γιατί μοίραζε χρήμα. Σκόρπιζε χρήμα. Όταν βεβαίως μετά αποκαλύφθηκαν οι δολοφονίες, εκεί βεβαίως το κλίμα άλλαξε εντελώς. Η υλοποίηση του σχεδίου ξεκίνησε από τη στελέχωση της εταιρείας με πρόσωπα που ήταν κατάλληλα αλλά και πρόθυμα να εξυπηρετήσουν το σκοπό της και έτσι ο Παπαδόπουλος πλαισιώθηκε σταδιακά με χρήσιμους για αυτόν συνεργάτες ή ορθότερα συνεργούς. Μεταξύ άλλων στενοί συνεργάτες του ήταν ο Βασίλης Πλατανιώτης, δικαστικός επιμελητής, ο Νικόλαος Πέπας, έμπορος, ο Ιωάννης Πάπλης, εργολάβος και ο Γιώργος Ξανθόπουλος, θυρωρός. Στο στενό πυρήνα του εγκέφαλου της συμμορίας και η Γεωργία Παπανικολάου, νοικοκυρά, σύζυγος δικαστικού επιμελητή, που ενίοτε αποδείχθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία πιο σκληρή και από τον ίδιο τον εμπνευστή της εταιρείας. Όλοι τους ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί και γνωστοί για τη φροντίδα και τη συμπάθεια που επεδείκνυαν σε μοναχικούς ηλικιωμένους. Σύμπτωση στην οποία μέχρι τότε ουδής είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι όλοι οι ηλικιωμένοι που απολάμβαναν τη συμπάθεια των μελών της πείρας ήταν ιδιαίτερα ευκατάστατοι. Το πρώτο θύμα τους ήταν ένας θείος της γυναίκας του Παπαδόπουλου, ο επιχειρηματίας Βασίλειος Ελευθεριάδης, η χειρόγραφη διαθήκη του οποίου όριζε κληρονόμο ως ψηλό κύριο το γιο του Παπαδόπουλου που ήταν και βαφτιστήρι του θύματος. Ο Ελευθεριάδης βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του σε κατάσταση αποσύνθεσης τον Ιούλιο του 1978. Τον είχε βοηθήσει στις δύσκολες ώρες του και του το ξεπλήρωσε με το να τον θανατώσει. Ο Άγγελος Καλαφάτης, ο γιατρός όπως τον έλεγαν οι δικοί του, είχε προσλάβει σαν δικηγόρο τον Παπαδόπουλο όταν αυτός ήταν στο ξεκίνημά του. 3 χρόνια μετά το φόνο του Ελευθεριάδη βρίσκεται νεκρός εκ τίματος στη Νέα Μάκρη ο Άγγελος Καλαφάτης. Όλοι πίστεψαν ότι πέθανε από έμφραγμα. Στη διαθήκη του αναφέρονται ως κληρονόμοι γνωστοί του Παπαδόπουλου. Όπως αποδείχθηκε αργότερα, ο Καλαφάτης ήταν ακόμη ένα θύμα της εταιρείας δολοφόνων. Μετά τις δολοφονίες του Ελευθεριάδη και του Καλαφάτη ακολουθούν οι θάνατοι του Σταμάτη Μπρουζάκη το Φεβρουάριο του 1984 και της Λάουρας Πάντου τον Οκτώβριο του 1985 καθώς και της Έλλης Βεργιοπούλου το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου. Η 65χρονη Λάουρα Πάντου βρέθηκε νεκρή σε άλσος του Κολονακίου με επικρατέστερη τότε αιτία θανάτου την εμπλοκή της σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ όλος περιέργος μόλις 2 μήνες αργότερα βρέθηκε νεκρή στο ρετιρέο που διέμεναν μαζί για χρόνια η θεία της Πάντου, Έλλη Βεργιοπούλου, η διαθήκη της οποίας όριζε ως κληρονόμους 46 άτομα, όλες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των 2 θυγατέρων του Παπαδόπουλου. Τι φαντάζεσαι 200 εκατομμύρια περίπου. 250 δεν ξέρω. Και εγώ δεν πήρα τη στρατηγική πώς. Ούτε κάτι. Στις 31 Απριλίου του 1986 η Σπύρα Θανάτου κάνει έναν ακόμη φόνο. Της Εφροσύνης Φραγκουλάκη, την οποία χτύπησαν στο κεφάλι με σφυρί και μετά την έθαψαν στο 3ο χιλιόμετρο του δρόμου Κοροπίου Βάρης. Βάθος όλο 50 πόνους, δηλαδή ήταν ακριβώς 5 πόνους είχε χώμα πάνω, δεν είχε παραπάνω. Ήταν τόσο ωραία μελετημένο που δεν φαινόταν τίποτα. Έχουμε την Φραγκουλάκη, που βρέθηκε να μένει στο μεταξύ Κοροπίου και Βάρης. Η 70χρονη Εφροσύνη Φραγκουλάκη, θεία της Γεωργίας Παπανικολάου, μετά από 3 αποτυχημένους γάμους, ζούσε μόνη της στη Βούλα. Ήδη μερικούς μήνες πριν το θάνατό της,
σύστηνε στους γνωστούς της έναν άντρα, ονόματι Δημήτρης, ως μέλλον της σύζυγό της, με τον οποίο θα ζούσαν στην Ελβετία. Όπως αποδείχθηκε, ο Δημήτρης ήταν ένα από τα μέλη της εταιρείας δολοφόνων, ο Βασίλης Πλατανιώτης. Εσείς, όταν είδατε αυτή τη δολοφονία που έτυχε να βρεθεί μπροστά, δεν ρωτήσατε μετά τι κάνουμε, δεν ρωτήσατε την ηλικία. Από πήρατε και βοήθησα μετά, από εκεί της δεν βοήθησα αυτό το έγκλημα. Ναι, γιατί βοήθησατε εσείς. Γιατί εκείνοι μας το κάνουμε, θα πάμε μέσα να μας βοήθησε. Εκείνος που το έκανε, Σας είπα πάντως, έρχεται από εκεί μπροστά, έρχεται κάποια στιγμή. Το τελευταίο θύμα της εταιρείας ήταν ο Χαράλαμπος Τυπάλβος, 84 ετών, εφοπλιστής, που βρέθηκε νεκρός το 1986 στο γραφείο του στην ακτή Τζελέπη με επίσημη αιτία θανάτου την καρδιακή προσβολή. Όταν όμως δημοσιεύθηκε η διαθήκη του, προκάλεσε εντύπωση η αναφορά ως κληρονόμων της κόρης και της συζύγου ενός προσώπου, το οποίο ο Τυπάλβος γνώριζε ελάχιστα, συγκεκριμένα μόνο δύο μήνες. Μου λέει, μου το παπίζει να βάλουμε μερικά ονόματα να λέει να βάλουμε, να βάλουμε, έβαλα στα δικά μου και του λέω βάλε και στα δικά μου, φίλοι αυτοί, όλοι αν θέλει τη βοήθεια. Και έβαλε αυτά τα ονόματα, αυτά 135 ονόματα. Ναι, είναι και τα 22, δηλαδή ο Τυπάλβος είχε πει προς άγρα κληρονόμων. Ήταν Ελεβέντης ο Πάπης. Ο Πάπης ήταν Ελεβέντης. Και ποιες σχέσεις είχε ο αδερφός σας με τον κύριο Παπαδόπουλο? Ούτε μία, δεν τον γνώρισε καθόλου. Το πρόσωπο αυτό ήταν ακόμα ένα μέλος της εταιρείας δολοφόνων, ο Νικόλαος Πέπας. Τελικά αποδείχθηκε ότι ενεργό συμμετοχή στη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν ο Πλατανιώτης και η Παπανικολάου. Του ιδιωτικού ερευνητή Κώστα Σπύρου έσωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή τη ζωή ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στην Αμαλιάδα, όταν στις 13 Απριλίου του 1987, Μεγάλη Τρίτη, αστυνομικοί της ασφάλειας Αττικής εισέβαλαν στο σπίτι της οικογένειας Πεντάζου και συνέλαβαν τα μέλη της εταιρείας δολοφόνων την ώρα που ετοίμαζαν τους βρόχους για να τους στραγγαλίσουν. Στην αυλή του σπιτιού του, μάλιστα, ένας από τους δράστες είχε φροντίσει να σκάψει και τους λάκους στους οποίους θα έθαβαν τα πτώματα των θυμάτων τους, ενώ στο αυτοκίνητο του Χρήστου Παπαδόπουλου βρήκαν σχοινιά, σφυριά και αναισθητικό. Εδώ έχω ανοίξει τον τάφο που θα πετάγανε μέσα το ζεύγος Πεντάζο, το οποίο το έχει ανοίξει ο Μπάμπες αντί ποσό 700.000 δραχμές. Το τάφος είναι το ομόθρος, ομόθρος του κύριου. Κατά τη χρονοβόρα ποινική διαδικασία που επακολούθησε την αποκάλυψη της δράσης της εταιρείας δολοφόνων από έναν ιδιωτικό αστυνομικό, τον Κωνσταντίνο Σπύρου, ο Παπαδόπουλος καταδικάστηκε 8 φορές σε θάνατο και 25 χρόνια κάθειξη. Ποινή που βεβαίως δεν εκτελέστηκε και μετατράπηκε σε ισόβια κάθειξη. Ο Παπαδόπουλος έλεγε, ξέρεις τι γίνεται, συμφέρει αυτή η περιουσία του πλουσίου, αντί να πάει στους κληρονόμους του, να πάει σε κάποιους άλλους πολλούς ανθρώπους. Που έχουν ανάγκη. Δηλαδή έβλεπε τον εαυτό του σε ένα σροπέτο δασών που... Απορούσε. Η κορυφαία τοποθέτηση του Χρήστου Παπαδόπουλου στο ακροατήριο ήταν όμως άλλη. Είπε χαρακτηριστικά, αν υπήρχαν 100 εταιρείες δολοφόνων, η κοινωνία μας θα ήταν καλύτερη. Σε ελαφρότερες ποινές καταδικάστηκαν τα άλλα 29 μέλη της εταιρείας δολοφόνων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Πέπας καταδικάστηκε σε δισυσόβια και 13,5 χρόνια κάθειξη, ο Πλατανιώτης σε 22,5 χρόνια κάθειξης, σήμερα δεν ζει, ο Παμπρίς σε 17 χρόνια κάθειξη, σήμερα δεν ζει, και η Παπανικολάου σε 15,5 χρόνια κάθειξη. Κάποια πράγματα είχαν μεθοδευτεί με τόση τελειότητα και κατά έναν τρόπο θαυμαστό που ειλικρινά δεν μπορούσες να βρεις ψεγάδι σε αυτή την ιστορία. Αυτή ήταν